Θα πάω στον κύριο Κώστα Τέλιο, αγρότη στο Θεσσαλικό κάμπο, στα χωριά της Καρδίτσας, στο Καρποχώρι. Να πω μετά μια ιστορία για το Καρποχώρι. Στο Καρποχώρι, επειδή αντιστάθηκαν στην κατοχή και καθάρισαν Γερμανούς, τους κάψανε μία φορά, ένα το κρατούμενο. Για να θυμόμαστε έτσι και λίγο την ιστορία. Ανήκει στη Δημοτική Ενότητα των Σοφάδων, πλήγηκε τις πρώτες μέρες, τη γλίτωσε μερικώς, αλλά ο κύριος Τέλιος έχει εικόνα για όλη την περιοχή της Καρδίτσας που, όπως έχουν πει από την αρχή, παιδιά, είναι ο πάτος του κάμπου. Εκεί πάνε όλα. Καλημέρα, κύριε Τέλιο, όσο καλημέρα μπορεί να είναι. Καλημέρα σας. Δυστυχώς τα πράγματα είναι τραγικά για τον νομό Καρδίτσας. Είναι άνθρωποι που έχουν χάσει την περιουσία τους, τα σπίτια τους. Δεν έχουν τίποτα. Το μόνο που έχουν είναι τον εαυτό τους, τη φυσική τους παρουσία. Τίποτα παραπάνω. Έχουν καταστραφεί τα πάντα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Η ευθύνη είναι τεράστια προς την περιφέρεια. Η περιφέρεια έχει πάρει πολλά χρήματα με τον Ιαννό. Όταν είχε έρθει ο κύριος Μητσοτάκης, μίλαγε ότι τα χρήματα που θα δοθούν στον Ιαννό θα μιλάμε για έναν άλλον νομό. Και αυτοί τα χρήματα τα φάγανε δεξιά και αριστερά. Κάνανε ασφαλτοστρώσεις σε πανηγύρια, βεγγαλικά, σε ορχήστρες, στην καλοπέραση. Δεν πήγαν τα λεφτά εκεί πέρα που έπρεπε να πάνε. Και αυτή τη στιγμή έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές στο Θεσσαλικό κάμπο, έχουν χαθεί σπίτια, νοικοκυριά, τα πάντα. Και εδώ πέρα μιλάμε για ανθρώπους φτωχούς. Μιλάμε σπίτια να είναι χτισμένα το 60 και το 70. Που δεν έχουν ισοπεδωθεί χωριά, χάθηκαν ζωές. Δεν ξέρω τι θα γίνει και πού θα πάει αυτήν την κατάσταση. Πέρα στην όλη αυτή τη κατάσταση, έχουμε και ένα άλλο που πρέπει να παλέψουμε, το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ναι. Όσοι πηγήσαμε από αυτήν την φυσική καταστροφή, είναι η υγειονομική βόμβα στη Θεσσαλία. Είναι τα νεκρά ζώα που επιπλέον γύρω-γύρω στα χωριά. Τι τα συμβαίνει, κύριε Τέλιο, τι συμβαίνει, γιατί εδώ υπάρχει μια θολούρα. Οι Δήμοι λένε η περιφέρεια, η περιφέρεια λέει οι Δήμοι λένε οι κάτοικοι, μετά μας λένε ότι ανέλαβε εταιρεία, μετά τα Υπουργεία. Η πραγματικότητα ποια είναι μέχρι σήμερα? Υπάρχει μια τρέλα, μια τρέλα. Σε ένα φίλο μου που πήγα εθελοντικά να το βοηθήσω να πετάξει τα γουρουνάκια του που πλημμύρισε μονάδα του, τον είχαν πει άφησέ τα δίπλα σε ένα χωράφι, να έρθουμε να τα μετρήσουμε και θα τα πάρουμε για κάθε. Επειδή όμως για κάθε έπρεπε να τα πηγαίνω στην Ημαθία, δεν υπήρχε εδώ πέρα κλίβανος. Για να πού να βρει τα φορτηγά, οι δρόμοι είναι κομμένοι, είναι κατηστραμμένοι. Δεν μπορούν να πούν φορτηγά μέσα να φορτώσουν τα ζωντανά. Μετά είπανε από κανένα δύο μέρες θα σκάβεται ένα λάκκο, θα ρίχνουμε ασβέστη για να τα σκυπάζουμε. Δηλαδή η κατάσταση είναι μια τρέλα. Ο ένας πετάει τον μπαλάκι στον άλλον, δεν υπάρχει μια συνονόηση. Αυτή τη στιγμή, όταν έχουμε κάποιες φυσικές καταστροφές, δεν πρέπει η πολιτεία να είναι έτοιμη, πανέτοιμη το τι θα κάνει, δεν πρέπει να έχει σχέδιο. Δηλαδή, θα ρίχνει ένα στον μπαλάκι στον άλλον. Εδώ υπάρχουν ζωές, δηλαδή θα πεθάνει κόσμος από βολύνσεις και από τις αρρώσκες, από τα νεκρά ζώα που υπάρχουν. Δηλαδή, για να καταλάβω, ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή, γίνεται οικία βουλήση από ανθρώπους που έχουν τις μονάδες, από φίλους που βοηθούν. Και από φίλους που ναι, ναι, ναι. Και ο τρόπος δηλαδή, είναι. Πάμε θελοντικά. Μάλιστα. Και ανοίγουμε ένα λάκκο με ασβέστη. Εντάξει. Τώρα το είπανε. Πριν μας είπανε πρέπει να τα συγκεντρώσετε. Εμείς θα συγκεντρώσουμε σε μια στίβα εκεί πέρα. Να έρθουν να τα μετρήσουν. Τι να μετρήσετε, ρε παιδιά, εδώ πέρα δεν βλέπετε ότι το νερό έχει 10 μέτρα. Τι να μείνει μέσα σε μια κτηνοτροφική μονάδα, αφού είναι δηλωμένα, σώζεται. Πάρτε κάποιες αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν γρήγορα. Είναι η υγειονομική βόμβα. Εγώ θα αρρωστήσω όλο ο κόσμο, θα πάρει χολέρα. Κύριε Τέλιο, θέλω να μου πείτε, οι ζωές δεν επιστρέφουν, είναι σαφές αυτό. Καταρχάς, πιστεύετε ότι μπορεί όταν τραβηχτούν, γιατί όπως είπατε υπάρχουν χωριά που είναι ακόμη πολύ... Ναι. Μπορεί να ανέβει ο αριθμός των νεκρών? Σίγουρα θα ανέβει. Ο αριθμός. Μακάρι να διαψευστούμε όλοι βεβαίως αυτό. Μακάρι να πούμε ψέματα, μακάρι, ναι. Αλλά δυστυχώς είναι στα χωριά, όπως γνωρίζετε, είναι άνθρωποι που μένουν μόνοι τους, μεγάλη ηλικία, τα παιδιά τους είναι, λείπουν στο εξωτερικό, είναι στην Αθήνα, οι οποίοι δεν είχαν κάποιους ανθρώπους να τους συμμεταφέρουν και αυτοί πάθανε, δυστυχώς για κάποιους ανθρώπους έχουν χάσει τέτοια τη ζωή τους. Θέλω να μου πείτε, εργάτες γης, ξένοι, υπήρχαν στην περιοχή? Υπήρχαν, ναι. Αυτοί είναι δηλωμένοι κάπου, είναι καταγεγραμμένοι?
Όχι, όχι. Είναι κάποιοι που είναι αρκετοί παράνομοι στη χώρα μας, οι οποίοι δεν είναι κατηγραμμένοι κάπου. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή είναι ένα μπάχαλο. Το θέμα είναι ότι πνιγήκαμε, μας αφήσανε και πνιγήκαμε τζάμπα. Δηλαδή δεν υπήρχε ενημέρωση. Δηλαδή όταν βλέπεις ένα φυσικό φαινόμενο, ρίχνεις πλημμύρες. Δηλαδή στην περιφέρεια των αγοραστών δεν την ενημέρωσαν του ΑΤΑ ότι η Καρδίτσα θα γίνει λίμνη. Τα νερά που πέφτουν, οι ποσότητες. Τα χωριά που κινδυνεύουν, που είναι στην κόκκινη γραμμή, ενημερώσει τον κόσμο για να φύγουν. Στην ουσία, δύο χωριά ενημερώθηκαν εγκαίρως. Ο Βλοχός και η Μεταμόρφωση. Τα υπόλοιπα, ο Παλαμάς, δεν περιμέναν πλημμύρες. Πλημμύρισε βράδυ. Μπήκε βράδυ μέσα στο νερό. Αν υπήρχε μια εκένωση, υπήρχε κάτι. Δηλαδή, θα σώζονταν αρκετό κόσμο, θα σώζονταν μηχανήματα. Δηλαδή, θα πήγαινα σε κάποια πιο ψηλότερα σημεία. Άρα εκεί καθυστέρησε να πάει το 112, να φτάσει έστω ναι, το 112. Ναι, ναι, το 112 δεν έχει φτάσει. Μάλιστα. Δυστυχώς. Δυστυχώς το 112. Εδώ πέρα υπάρχει τεράστια ευθύνη στην περιφέρεια και στην πολιτική προστασία. Δηλαδή η περιφέρεια υποπτεύει όλο τον νομό. Έτσι, όλη την περιφέρεια. Δεν ήξερε ότι σε Σαφάρα θα έρχονται τεράστιες ποσότητες νερό, οι οποίες θα καταλήξουν στην Καρδίτσα. Γιατί δεν ενημέρωσαν χωριά. Κατάλαβε, γιατί δεν ενημέρωσαν τον κόσμο για να φύγει να πάει στα υψηλότερα σημεία. Για να ζήσει και τον άφησαν και πνίγει και μέσα στα σπίτια του. Οι ευθύνες είναι τεράστιες. Δηλαδή τώρα θα δώσουν τα λεφτά και όλα εντάξει με λιγάλα. Δηλαδή όπως κάναμε τον Ιαννό, δώσαν τα λεφτά, τα φάγανε δεξιά και αριστερά. Θα τιμωρηθούν κάποια στιγμή στην Ελλάδα κάποιοι άνθρωποι. Εμένα με ενδιαφέρει, θα τιμωρηθούν. Τι πρέπει να τιμωρηθούν. Ο εισαγγελέας θα επέμβει. Θα πάρει τον αγοραστό από το χέρι του περιπεριάρχη. Έλα εδώ αγοραστέ. Πάμε να μου δείξει ποια έργα έκανε στα αντιπλημμυρικά. Πόσο στήχησε με 2-3 μηχανικούς. Κόστησε αυτό ρε παιδιά 1,5 εκατομμύριο, 20.000 ευρώ μέσα. Θα κληθεί κάποια στιγμή κάποιο άνθρωπο φυλακή, ο οποίος όφελε να προστατεύσει τους πολίτες του, να κάνει κάποια έργα, να μην πνιγεί. Εγώ, σαν άνθρωπο, για να φτιάξω το σπίτι μου, πλήρωσα τους φόρους, έβγαλα άδεια, έβγαλα τα πάντα έτσι. Και έρχεται τώρα το ποτάμι και μου καταστρέφει το σπίτι. Με ξεσπιτώνει, δεν έχω πού να κοιμηθώ. Ποιο φταίει, δεν φταίει η πολιτεία. Δεν πλήρωσα εγώ τους φόρους μου. Γιατί δεν έκανε τα απαραίτητα έργα να μην προστατεύσει. Γιατί δεν έκανε τα φράγματα τα οποία θα αποδικεύαν νερό και θα ήταν και όσα αντιπλημμυρικά. Γιατί δεν τα καθάρισε τα ποτάμια. Σωστά τα λέτε, θα έρθουμε σε αυτά. Μισό λεπτό, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Τέλειο. Υπάρχουν συμπατριώτες σας σε κάποιες περιοχές όπως η Φαρκαδόνα που ήδη καταθέτουν μηνύσεις και για ένα άλλο λόγο. Ότι σπάσαν κάποια τμήματα φραγμάτων αναχωμάτων, σώθηκε το κυρίως μέρος, όχι όλοι, το κυρίως μέρος της Καρδίτσας, αλλά δεν υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση, λένε. Σωστά τα λέτε, σωστά, ναι. Έτσι συνέβη. Η Καρδίτσα, όταν έγινε ο Ιαννός στην Καρδίτσα, είχε βγει ο Δήμαρχος και είχε πει ότι και ο Περιφερειάρχης ο αγοραστός, τέλος πάντων, να μην πω καμιά βαριά κουβέντα, είχε βγει ότι είχαμε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο το οποίο δεν μπορούσαμε να αποτρέψουμε και έγινε αυτή η καταστροφή μέσα στην πόλη της Καρδίτσας. Αυτό το είπανε. Τώρα με διπλάσια ποσότητα νερό η πόλη της Καρδίτσας σώθηκε και βγαίνει ο Δήμαρχος της Καρδίτσας και λέει ότι εγώ έκανα σαν Δήμαρχος τα απαραίτητα έργα ώστε να προστατεύσω την πόλη μου. Άρα, επειδή έκανε τα έργα τα απαραίτητα όπως λες, την έσου στην πόλη. Δεν μπήκε νερό μέσα στην πόλη της Καρδίτσας. Δεν μπήκε σταγόνα νερό μέσα. Δεν πλημμύρισε. Άρα υπάρχει και τρόπος και σχέδιο να σωθούν τα νερά. Να σωθεί και η υπόλοιπη Θεσσαλία. Έτσι δεν είναι. Ή κάνω λάθος. Βεβαίως, με τη λογική αυτό προκύπτει. Ναι, βεβαίως. Ναι, με τον Ιαννό που είχε τη μισή ποσότητα νερό, δεν μπορούσε. Ήταν ακραίο καιρικό φαινόμενο. Τώρα με διπλάσια ποσότητα νερό και λες ότι εσύ προετοιμάστηκες και έκανες απαραίτητα έργα, την έσωσε στην πόλη. Άρα, αν γίνουν τα σωστά έργα και στην περιφέρεια, θα σώσει και την περιφέρεια. Και τα υπόλοιπα τα χωριά. Κατά τη γνώμη σας, μπορεί να λειτουργήσε το σπάσιμο κάποιων αναχωμάτων σε βάρος των καμποχωριών. Να σας πω και αυτό. Αυτοί ενισχύσαν τα αναχώματα να μην μπει νερό μέσα στην πόλη. Ναι. Και ρίξαν το νερό αυτό, σπάσαν κάποια αναχώματα και πλημμύρισαν κάποια χωριά. Μάλιστα. Τα οποία αυτά τα χωριά δεν υπήρχε έγκαιρη ενημέρωση. Βλέπεις ότι υπάρχει μεγάλη ποσότητα νερό και οδηγείται σε κάποια χωριά. Το νερό κινείται με κάποια ταχύτητα, έτσι. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε ποια ταχύτητα. Οι ειδικοί την ξέρουν. Για να φτάσει σε ένα χωριό που είναι 15 χιλιόμετρα μακριά από την Καρδίτσα, μπορεί να κάνει μία ώρα, δύο. Είχαν περιθώρια να ενημερώσουν τον κόσμο. Αυτοί δεν ενημέρωσαν κανέναν. Δεν ενημέρωσαν κανέναν. Δηλαδή, αφήσαν τον κόσμο και πνιγήκε μέσα τζάμπα. Δηλαδή, άλλος μπορούσε να σώσει το αυτοκίνητό του, δηλαδή πιάστηκε στον ύπνο. Το τρακτέρ, κάποια ζώα ενδεχομένως. Έχετε δίκιο. Μα όταν 3,5 ώρα πλημμυρίζει ο Παλαμάς,
και οι κάτοικοι ήδη λένε ότι 7 και 4 τους ήρθε το πρωί μετά. Το μήνυμα, ναι. Δεν υπήρχε ενημέρωση. Είναι εγκληματίες. Δηλαδή αφήσαν τον κόσμο και τον πνίξανε. Εδώ πέρα υπάρχει έγκλημα. Έγκλημα. Θα επέμβει εισαγγελέα. Αυτό είναι το θέμα. Θα επέμβει να κλείσει φυλακή κόσμο. Δεν μπορεί τώρα να 2-3 χρόνια εμείς να ξαναπλημμυρίζουμε και συνέχεια να κάνουμε περιουσίες γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι ανεύθυνοι. Κύριε Τέλειο, αν είναι ανεύθυνοι, θα πάνε στα σπίτια τους. Κύριε Τέλειο, είπατε ότι μετά τον Ιαννό υπήρξε ένα κλίμα ότι υπάρχουν χρήματα και θα γίνουν έργα. Αλλά παρόλα αυτά, ναι, λέτε έργα εμείς δεν είδαμε. Δηλαδή, δεν συγγνώμη. Αν όταν έχει έρθει ο κ. Μητσοτάκης, που λέει με 220 εκατομμύρια ευρώ στο νομό Καρδίτσας, θα μιλάμε για έναν άλλο νομό. Θα αλλάξει η εικόνα του νομού. Πού είναι η εικόνα του νομού να αλλάξει? Δεν έγιναν έργα καθόλου, θα σας πει κάποιος. Ή γινόντουσαν άλλα έργα? Γινόταν ασφαλτοστρώσεις, δίναν χορηγίες σε πανηγύρια, σε διάφορες εκδηλώσεις που γινόταν στα χωριά. Δηλαδή πιστεύω ότι τα έργα του, τα λεφτά του Ιαννού τα φάγανε δεξιά και αριστερά. Και κάναν κάποια πασαλή, κάποια μικροέργα, ναι, σε κάποιους ποταμούς. Και το θέμα είναι ότι τα χρήματα του Ιαννού τα κάναν απευθείας αναθέσεις σε ημίτηρους. Ήταν εργολάβοι που πήραν έργα που δεν είχαν καθόλου μηχανήματα. Τι λέτε? Έχουν γίνει εγκλήματα. Τι λέτε, εργολάβοι χωρίς μηχανήματα, μάλιστα. Χωρίς μηχανήματα παίρναν έργα. Γι' αυτό εδώ πέρα αυτή τη στιγμή καλούμε να επέμβει ο εισαγγελέας. Πάμε λίγο. Ναι. Γιατί σπαταλήθηκαν τα χρήματα του ελληνικού λαού δεξιά και αριστερά και δεν κάναν έργα. Συμπατριώτες, σας είπαν ότι σε ένα-δύο χωριά και μάλιστα πρόσφατα εγκαινιάστηκαν αντιλιοστάσια, 9 μεγάλες αντιλίες, οι οποίες όμως δεν τα σήκωνε ο μετασχηματιστής. Το γνωρίζετε αυτό? Αυτό, ναι. Στη Μαρασαία, ναι, πανηγύριζε ο κύριος ο Γαρασός ότι είχε ένα μεγάλο τεράστιο αντιπλημμυρικό και δεν θα ξαναπλημμύριζε ποτέ. Αυτό το αντιλιοστάσιο είχε 7 μηχανές και από τις 7 μηχανές δουλεύανε οι δύο. Πνίξαν τα χωριά από αμέλεια. Και κάποια στιγμή το αντιλιοστάσιο δεν δούλευε αρκετές ώρες. Δεν ξέρω για ποιο το λόγο, γιατί φοβήθηκαν να μην πλημμυρίσει. Λάρισα. Και το θέμα είναι ότι πνίξαν χωριά τζάμπα. Δεν μπορεί να κάνεις τεράστια έργα για αντιπλημμυρικά και αυτά να μην λειτουργούν σωστά. Ποιος τα παρέλαβε, ποιος τα πήρε? Έτσι δεν είναι? Σωστό, έχετε δίκιο. Ποιος τα παρέλαβε, ποιος έβαλε υπογραφή και παρέλαβε αυτό το αντιλιοστάσιο, το τεράστιο 18 εκατομμύρια ευρώ και να λειτουργούν μόνο δύο μηχανές από τις 7. Εδώ μου λένε κάποιοι ότι οι κάτοικοι της περιοχής. Υπήρχαν αντιπλημμυρικά, ναι, αντιλιοστάσια τα οποία κατασκευάστηκαν με το πακέτο Λαλιώτη, ναι, όταν είχε πλημμυρίσει η Καρδίτσα, ναι, το 96. Τα οποία αυτά τα αντιλιοστάσια δεν τα βάλαν μπροστά. Υπήρχε μια συνονοησία, δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχε τίποτα. Μου λέει, ναι, εδώ κάποιος φίλος να πείτε στον κόσμο εκεί λύστε σαλιά και να το μεταφέρει και ο κύριος Τέλειος. Όχι μηνύσεις, αγωγές λέει να πονέσουν οικονομικά. Μόνο έτσι θα καταλάβουν. Για πείτε μου τώρα, κύριε Τέλειο, λιγάκι. Επειδή ως αγρότης και μάλιστα στην πιο έφορη περιοχή της κεντρικής Ελλάδας έχετε, ναι, αντίληψη του τι ζημιά έχουν υποστεί τα εδάφη, καλλιέργειες εννοώ, και φυσικά η κτηνοτροφία. Μπορεί να μην είστε κτηνοτρόφος, όμως με κτηνοτρόφους κάθε μέρα μιλάτε. Συνεργαζόμαστε, έχουμε άμεση συνεργασία, γιατί εμείς πουλάμε τα καλαμπόκια μας, τα τρεφίλια μας. Μάλιστα. Έχουμε εκεί πέρα, έχουμε άμεση επαφή. Δεν έχει μείνει τίποτα, δηλαδή μαντριά από την κυπτική χώρα, έχουν ισοπεδωθεί όλα. Στα χωράφια έχουν μπαζωθεί, έχουν φύγει τα σπιτάκια που έχουμε, τις πομόνες και πέρα, ναι, που ποτίζουμε ηλεκτρομοτέρια, πίνακες. Δεν υπάρχει τίποτα, δηλαδή. Σωλήνες έχουν φύγει από τα χωράφια, σταγόνες άρδευσης είναι σκεπασμένες κάτω από τόνος λάσπη που κατεβήκαν από τα βουνά. Η κατάσταση είναι τραγική. Η κατάσταση είναι τραγική στον κάμπο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όλα τα προϊόντα στον κάμπο ήταν έτοιμα για συγκομιδή. Τα βαμπάκια σε 20 μέρες άρχισε η συγκομιδή. Τα καλαμπόκια ήδη κάποια δειλά-δειλά άρχισαν να μαζεύονται. Όλα αυτά έχουν καταστραφεί. Και ξέρεις, τώρα έχεις κάνει τα έξοδα στο 100%. Έχουν ολοκληρωθεί όλα τα έξοδα. Και για τους κτηνοτρόφους τι να πεις στους ανθρώπους, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, πέρα ότι έχασαν τα ζώα, έχασαν τα μηχανήματά τους, αλμυκτήρια, τα μηχανήματα που ταΐζαν τα ζώα, τα πάντα. Δηλαδή, ένας κτηνοτρόφος είναι 10 φορές χειρότερα. 10 φορές χειρότερα. Θέλω να μου πείτε πόσο γρήγορα μπορεί να αναταχθεί η γη σας. Την εικόνα την έχετε εσείς. Αφήστε τώρα τι λένε από τα γραφεία των Αθηνών, ναι, με αυτή την ποσότητα λάσπης και σε ύψος, ούτως ώστε να αρχίσει να καρπίζει. Διότι η γη θα ξαναφτιαχτεί, αλλά θέλει πάρα πολύ κοστολόγιο. Έχει πάρα πολύ κοστολόγιο η γη να ξαναφτιαχτεί πάλι. Γιατί προφανώς
δεν είναι μόνο η γη αυτή καθ' αυτή, αλλά είναι και τα μηχανήματα, τα αγροτικά που χρειάζονται. Τα μηχανήματα, τα αγροτικά, τα πάντα. Δηλαδή, στη γη τώρα πρέπει να μπει στο χωράφι, να βγάλει τα φρυτά υλικά έξω. Ναι. Δεν ξέρω τώρα πόσο εύκολο είναι να βγάλει μέσα τη σταγόνα που έχει σκεπαστεί με τόνο χώμα. Δηλαδή, λίγο πολύ στα χωράφια κάποια στιγμή θα μπουν. Αλλά το θέμα είναι ότι χάθηκε τεράστιο ποσό από τα λεφτά. Και δεν ξέρω αυτή η λάση που έχει πέσει, ναι, πόσο γόνιμη είναι και πόσο μη γόνιμη είναι. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει, τι θα γίνουν τα χωράφια. Σε μια πενταετία, σε τι ύψος φτάνει η λάσπη? Θέλω να πω, μπορείτε να μπείτε να οργώσετε άνετα 20-30 πόντους ή είναι παραπάνω? Αυτή κάποια στιγμή θα καθίσει στη γνώση. Τα χωράφια θα οργωθούν. Αλλά δεν ξέρω αν θα είναι γόνιμα, τι θα γίνει, αν θα μπορούν να φτιάξουν παραγωγή. Εκεί είναι το θέμα. Μάλιστα. Και το θέμα είναι πώς θα βγάλεις τη σταγόνα, δηλαδή τα λάστιχα που έχουν σκεπαστεί μέσα. Δηλαδή έχουν θαυτεί σωλήνες, έχουν. Δηλαδή ένας αγρότης έχασε τα πάντα αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα σε μια περίοδο που ετοιμαζόσασταν για συγκομιδή για να πάτε μετά, ναι, στις χειμωνικές καλλιέργειες. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Χειμερινή καλλιέργεια. Άρα έχουν χαθεί τα πάντα. Έχουν χαθεί τα πάντα. Άρα εδώ. Και το θέμα είναι ότι οι αρκετοί αγρότες, ναι, δεν έχουν σπίτι να μείνουν. Το πιο τραγικό, κατάλαβες. Πέρα ότι χάσανε τα χωράφια, δεν έχουν σπίτι να μείνουν. Δεν υπάρχει σπίτι να μείνουν. Τα ρούχα τους, τα έπιπλα, τα πάντα, τα υπάρχοντά τους. Τι να φτιάξει τώρα αυτή. Φαντάζομαι δεν υπάρχει καν σχέδιο να επιταχθούν χωρίς να μείνουν, ε? Ναι, δεν ξέρω. Δηλαδή είναι κάποιοι άνθρωποι που λένε, παιδιά, λέει, τι να κάνουμε πέρα τώρα στο χωριό. Δεν παίρνουμε τα αεροπλάνα, πάμε στη Γερμανία για δουλειά ή κάπου αλλού. Δηλαδή η κατάσταση είναι τραγική. Γιατί μας πνίξανε, γιατί η πολιτεία αμέλησε να κάνει τα απαραίτητα έργα. Αυτό έχω να πω. Κύριε Τέλειο, χωρίς να σας κουράζω, θέλω να σας ρωτήσω, άρα αυτή η ιστορία προφανώς κάποια στιγμή, και το ξέρετε καλά, ναι, αυτό, ναι, θα ξεσπάσει και στα ράφια των μεγάλων πόλεων, διότι... Εννοείται, ναι. Είμαι στροφοδοτός από όλα τα σούπερ μάρκετ εδώ πέρα, με προϊόντα αγροτικά, θες σιτάρι για ψωμί, θες το κρέας από αρνάκια, από μοσχάρια, τα πάντα. Γαλακτοκομικά. Γαλακτοκομικά, γάλα, τυρί, τα πάντα. Δηλαδή ο κάμπος έχει σβήσει. Μου γράφει εδώ πάρα πολλοί κόσμος να πείτε, λέει, στον κύριο Τέλειο να πει στους συμπατριώτες του εκεί να αφήσουν τις μινισαγωγές να κάνουν όλοι. Μαζικά, λέει. Εδώ το πράγμα. Μαζικά γίνονται μαζικές αγωγές. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τέλειο, θα τα ξαναπούμε. Κουράγιο. Δεν μπορώ να σας πω κάτι. Τι να σας πω τώρα. Εγώ από εδώ καλά τα λέω, αλλά το θέμα είναι πώς τα ζείτε εσείς. Τίποτα. Το θέμα είναι ότι η πολιτεία έχει εγκληματίσει εις βάρος των αγροτών. Δηλαδή, όλοι εδώ πέρα παλεύουμε με ένα μικρό εισόδημα στα χωράφια. Άλλο είναι μέσα στη βρωμιά, στα πρόβατα του Μαντρέ. Προσπαθεί να ζει στην οικογένειά του και αυτή τη στιγμή καταστράφηκε. Γιατί δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν εδώ και χρόνια. Να μην μιλάμε για αυτήν την τεράστια φυσική καταστροφή. Μου λέει εδώ ο Κώστας να πείτε στον κύριο Τέλειο τώρα που έρχονται οι δημοτικές εκλογές να πάνε να ψηφίσουν τους ίδιους κλαρινογαμπρούς που τους τάζουν. Κλαρινογαμπρούς, όπως είπατε. Μάλιστα. Παντού είναι αυτοί, ξέρετε. Παντού είναι. Και αυτό που είπατε για την κατασπαντάληση των κονδυλιών γίνεται παντού. Διότι ναι, έχετε δίκιο. Αντί σε βασικά έργα υποδομής, πάνε σε συλλόγους. Πάνε. Συλλόγους, μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Τέλειο. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα.